Έχουμε στην γραμμή μας και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλησπέρα, κύριε Πατούλη. Καλησπέρα, κύριε Λάμπα, κύριε Κίτα και στους βεβαίως ακροατές σας. Θα ήθελα, κύριε Πατούλη, να σας ρωτήσω το εξής. Είχατε μία συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αναφορικά με τη μετακίνηση, τη διαθεσιμότητα του προσωπικού των νοσοκομείων. Τι εντύπωση αποκομίσατε, πού πάει το πράγμα? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για μισό λεπτό τη δική μας θέση, ότι πράγματι υπάρχουν υγειονομικοί τομείς σε νοσοκομεία που χρειάζονται ενίσχυση, χρειάζονται προσλήψεις, όπως είναι τις ΜΕΘ αλλά και άλλες κλινικές για να εφημερεύσουν σωστά. Όμως από ό,τι φαίνεται αυτό δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί, άρα γίνεται μια αναδιάρθρωση προσωπικού, ώστε να μπορέσουν κάποια νοσοκομεία εχμής να έχουν τη δυνατότητα της πλήρους εφημερίας, και μέσα σε αυτήν τη διαδικασία εμείς πήραμε δύο υποσχέσεις που εν διάση περιπτώσει ήταν και η αρχή και η βάση της συζήτησής μας για τα ζητήματα των νοσοκομείων. Η μία υπόσχεση αφορούσε ότι κανείς από τον υγειονομικό χώρο, είτε μπει στην κινητικότητα ή μετά στη διαθεσιμότητα, δεν θα χάσει τη θέση εργασίας του, δηλαδή δεν θα απολυθεί. Αυτό ήταν βασικό και το τόνισε και κατηδίαν αλλά και κατόπιν ο Υπουργός. Και το δεύτερο είναι ότι οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή του ΕΣΥ, δεν θα μπουν στη διαδικασία της κινητικότητας, είτε αλλάξουν χρήση τα νοσοκομεία, είτε δεν αλλάξουν χρήση, όπως συμβαίνει σε μερικά που, όπως είναι γνωστόν, έχουν ανακοινωθεί ποια θα είναι και τι θα γίνουν. Και σαφώς είσαστε υπέρ της μετατροπής κάποιων νοσοκομείων σε μονάδες χρονίων παθήσεων ή κέντρων υγείας αστικού τύπου, κάτι που μας είπε ο κύριος Κίτας προηγουμένως, ότι το συζητάμε εδώ και χρόνια και ουδέποτε μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, ο κύριος Κίτας, ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος καταρχήν και γνώστης πολλών ζητημάτων, πράγματι σωστά είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια ένα υγειονομικό σύστημα ξεκινάει από την πρόληψη, κατευθύνεται στην πρωτοβάθμια περίθαψη και βεβαίως μετά από την νοσοκομιακή περίθαψη υπάρχει και το ζήτημα της αποκατάστασης. Και λέω εδώ και πολλά χρόνια το συζητούμε και στη χώρα μας, όπως σε άλλες εγνωσμένες αξίας χώρες, και υπό αυτήν την έννοια κάποια νοσοκομεία που είχαν χαμηλή πληρότητα, όπως το Σπυλιοπούλιο που είχε πληρότητα κλινών 20-30%, είναι χρήσιμο να μετατραπούν σε άλλες χρήσεις. Ενδεχομένως αυτό να έπρεπε να προκύψει μέσα από πιο συγκεκριμένες μελέτες. Φαίνεται δεν το είχαν κάνει οι προηγούμενοι όσο στο βαθμό που θα έπρεπε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρέξει αυτή τη στιγμή το υγειονομικό σύστημα σε καλύτερες ημέρες, με τις δύσκολες βεβαίως συνθήκες που επικρατούν. Και υπό αυτή την έννοια και τα κρεβάτια χρονίων παθήσεων αλλά και συστήματα ακτινοθεραπείας όπως θα μπουν στο Σπυλιοπούλιο, αλλά και το μπλοκ το οποίο μπορεί να σχηματιστεί στο βορειοανατολικό σημείο της Αττικής που είναι το Σεισμανόβλιο, το Φλέμικ και το νοσοκομείο Πέδων Πεντέλης, αλλά όπως επίσης και στο Αμαλία Φλέμου που θα γίνει κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, είναι κάποια σημειακά ζητήματα τα οποία μένει να υλοποιηθούν και να δούμε τους τρόπους, ώστε να πούμε ότι εν διάστη περιπτώσει δεν έχουν εντελώς αρνητικό πρόσημο. Όμως εδώ να θέσετε να πω κάτι, κύριε Λάπα, επαναλαμβάνω, επειδή κρινόμαστε όχι στα λόγια αλλά στα έργα και στις πράξεις, θέλω να πιστεύω ότι τα ευήκοα ΟΤΑ, που είναι ένα θετικό σημείο του σημερινού Υπουργού Υγείας και γενικότερα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, μένει να γίνουν και πράξεις για να μπορέσουμε πράγματι να το επικροτήσουμε στον άριστο βαθμό. Μία τελευταία ερώτηση προς εσάς και στον κύριο Κίτα. Είχαμε μία ανακοίνωση σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κάνει λόγο για συρρήκνωση των δομών των νοσοκομείων. Και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο συμμερίζεστε με την επαγγελματική σας σαφέστατα ιδιότητα αυτή τη θέση, δηλαδή ότι συρρυκνώνονται οι μονάδες με τη μετατροπή τους σε κάποια άλλα νοσοκομεία ή σε κάποιες άλλες μονάδες ή όχι. Πατούλη, η δική σας θέση. Καταρχήν θα πω πράγματι ότι ο χώρος της υγείας, ο οποίος είναι ένας χώρος που είχε πολλά συσσωρευμένα προβλήματα και έχει, δεν είναι χώρος ώστε να υπάρξουν
και λαϊκιστικές απόψεις, χωρίς να αναφέρομαι σε αυτό που είπατε πριν για τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα μοντέλο το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στο τι ισχύει σε γνωσμένες αξίες υγειονομικές χώρες της Ευρώπης, όπου η υγεία ξεκινάει από την διατήρηση της υγείας του πολίτη, που σημαίνει πρόληψη. Υπάρχουν πρωτοβάθμιες δομές για όλους τους πολίτες, είτε ασφαλισμένους είτε ανασφάλιστους, οι οποίοι, εάν θέλετε, αποσυμφορούν τα νοσηλευτήρια, άρα είναι αστικού τύπου κέντρα υγείας, τα οποία έχουν εξειδικευμένους γιατρούς, και αυτοί οι οποίοι πρέπει να νοσηλευτούν τελικά στο νοσοκομείο, μόνο αυτοί πηγαίνουν στα νοσοκομεία, και από εκεί και πέρα τα νοσηλευτήρια, τα οποία θα πρέπει να εφημερεύουν επαρκώς και να έχουν το εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται σύμνοια, ενότητα, ηρεμία, και πάνω απ' όλα να δώσουν να καταλάβουν είτε στη σημερινή κυβέρνηση είτε σε εκείνους οι οποίοι υπαγορεύουν κάποια πράγματα στη σημερινή κυβέρνηση, ότι για να μπορέσουν να είναι εντάξει υποχρεώσεις τους, πάνω απ' όλα πρέπει να έχουν υγεία, άρα να έχουμε ένα υγειονομικό σύστημα που να την προσφέρει. Συμβάλλετε κι εσείς με τα κοινωνικά ιατρία που κάνετε, κύριε Πατούλη, στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Είναι αλήθεια κύριε Λάβα, και πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει μέσα από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής αλλά και από το πρόγραμμα Όλοι Μαζί μπορούμε, με το Sky αλλά και με την αποστολή της Αρχής. Έχουμε και τα φάρμακα που είναι να μαζέψουμε τώρα το 15 Αύγουστο. Ακριβώς, σε πολλά σημεία, και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς, αλλά κυρίως τους απλούς πολίτες που ως ιεραπόστολοι δίνουν το φάρμακό τους, και αυτή τη στιγμή έχουν μοιραστεί 450.000 φάρμακα σε αποδέκτες ανασφάλιστους, που αν δεν κάναμε αυτή τη δράση ενδεχομένως να μην είχαν αυτή τη δυνατότητα να έχουν το φάρμακό τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατούλη. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ και εγώ.